Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Κύψο 89, Θοδωρής Θεοδόπουλος, μέχρι τις 3 κοντά σας, ακριβώς απέναντί μου. Έφτασε πριν από λίγο εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Κάρδαμο, ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στην πόλη, αλλά και προσφάτως εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρήκα, Θοδωρή, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την ιδιότητά σου ως νέο διοικητικό μέλος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Ένας κλάδος ο οποίος αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα κατά την περίοδο του κορονοϊού. Ήσασταν σχεδόν και λίγο πάνω από ένα χρόνο κλειστοί, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πώς αντιμετωπίσατε αυτή την κατάσταση? Ο καθένας από το μετερίζοντα και από το χώρο του προσπαθούσε να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα και στις πρωτοφανείς συνθήκες, έτσι που πέρασε ο κλάδος μας. Mm-hmm. Μια κατάσταση στοχοποιημένη στον κλάδο το δικό μας. Και σας είπα, ο καθένας με τον τρόπο του προσπάθησε να κρατηθεί και περιμένοντας ακόμα μια βοήθεια από την πολιτεία που ελπίζω ότι θα έρθει, πραγματική βοήθεια. Έτσι είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Από εκεί λοιπόν, ορμόμενοι από όλο αυτό το πράγμα που περάσαμε, φτιάξαμε και το σύλλογο. Ένα σύλλογο που υπήρχε, να πούμε, σύλλογος. Υπήρχε, ναι. Ο σύλλογος, βέβαια, ναι, εντάξει, δεν ήταν τόσο ενεργός. Mm-hmm. Και με ο κύριος Ανδρέας Ζαγάκος μας μάζεψε όλους μαζί. Όσοι γνωριζόμασταν, βγάλαμε μια ανακοίνωση. Ότι ξέρετε κάτι, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι σαν ομάδα, όχι μόνο για να διαμαρτυρόμαστε και να φωνάζουμε. Αυτό θα είναι στη δύσκολη στιγμή, έτσι θα χρειαστεί. Πρώτα απ' όλα για να προάγουμε τον πολιτισμό μας, τη γαστρονομία μας, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να γνωρίσουμε το κοινό. Και αυτό που είπες, είναι ένας κλάδος ο οποίος πρέπει να έχει μια εκπροσώπηση. Όχι μόνο για φωνές, ξαναλέω, έτσι, και για καλά πράγματα. Έγινε λοιπόν μια προσωρινή διοίκηση μέχρι να πάρουμε, ξέρετε, από πρωτοδικία, αφημί όλα αυτά, γιατί ο σύλλογος πλέον είναι νόμιμος. Και τώρα είμαστε γύρω στα 80-90 μέλη. Και μόλις πάμε 100 μέλη, θέλω να πιστεύω πολύ σύντομα, θα προκηρυχθούν εκλογές, να είναι ακόμα πιο νόμιμος ο σύλλογος, με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, και να τρέξουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Που τονίζω ότι δεν είναι, ξαναλέω, μόνο για διαμαρτυρία. Μην τον μπερδεύουμε. Οι σύλλογοι κάνουν και άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα για μένα προάγουν πολιτισμό. Και ειδικά η γαστρονομία σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Μεσσηνία και η Δύη Καλαμάτα, πρέπει να έχει μια εκπροσώπηση, φαντάζομαι. Ωραία. Και θέλω να πάμε λίγο στα προβλήματα που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού, τα οποία δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει. Όχι. Δεν υπάρχει μουσική ακόμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Κάποια εστιατόρια, τα οποία ήταν πολύ οργανωμένα με προσωπικό και λειτουργούσαν σε επαγγελματικές προδιαγραφές 100%, πήρανε κάποιες επιστρεπτές προκαταβολές, έτσι δεν είναι? Έτσι, κάποιοι άλλοι συναδελφοί σου όμως, οι οποίες ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις, θα τις χαρακτήριζα εγώ, με λιγότερο ή καθόλου προσωπικό, δεν πήραν τα ανάλογα χρήματα για να μπορέσουν να αντέξουν αυτή την μεγάλη το μεγάλο κλείσιμο των καταστημάτων. Εσείς έχετε βρεθεί δίπλα σε αυτούς? Έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι να σας πούνε το πρόβλημά τους? Αυτό θέλω να συζητήσουμε λίγο. Προφανώς, και εννοείται ότι είμαστε δίπλα, και αυτό και είπα πριν, ότι περιμένουμε μια βοήθεια την πολιτεία, γιατί όλα ακούμε, αλλά πραγματικά ο μέσος εστιατόρας, οικογενειακή επιχείρηση, ναι, που είναι για μένα η δομή της γαστρονομίας, μιλάω για το δικό μου κομμάτι, έτσι, ναι. Δεν έχει πάρει τίποτα. Μάλιστα. Και οι επιστρεπτές που κάποιοι πήραν, μην ξεχνάμε ότι είναι επιστρεπτέα, το λέει και η ίδια λέξη μόνη της, έτσι. Ναι. Επιστρεπτέα και συγγνώμη, και μπαίνοντας σε ένα καινούριο περιβάλλον που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ήδη δεν έχουμε ξεκινήσει με τους καλούς ιονούς. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Ήδη έχουν ανεβεί οι τιμές στις πρώτες ύλες στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς. Αυτό είναι τα πόδερα της πανδημίας. Ήδη υπάρχει δηλαδή αυτή η κατάσταση η οποία. Αλλά εγώ δεν πάω μόνο σε αυτό, Θοδωρή. Συγγνώμη, πάω και στην ψυχολογία του κόσμου και στα πάντα. Όταν ένα χρόνο τον κόσμο είναι τρομοκρατημένο ότι στα μαγαζιά μας δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, που να το δεχτώ, οκ. Δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνει άλλος ξαφνικά και ξαναγεμίζουν τα κλαμπ, οι καφετέριες, τα εστιατόρια. Για κανένα λόγο. Τα έξοδα έχουν ισορρευτεί, έτσι. Είτε αυτά είναι για κράτος, είτε προμηθευτές, είτε οτιδήποτε, είτε είναι για το ίδιο το σπίτι, για να μπορέσει να ζήσει. Γιατί από εκεί ζούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, τα έξοδα έχουν ισορρευτεί, τρέχουν κάθε μέρα κάποιες, πώς το λένε, υποχρεώσεις, και ακόμα δεν έχουμε πάρει μια βεβαίωση τι θα γίνει, αν θα πάρουμε 5 δραχμές. Είπα, λέγαμε μια πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει, που θα, για να ψωνίσουμε, να ανοίξει τα μαγαζιά μας. Ακόμα περιμένουμε να βγουν τα λεφτά από εκεί. Ναι. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζεται να μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι απέναντι την κυβέρνηση. Δεν λέω ότι όλοι είναι κάτι πρωτοφανές. Αλλά το θέμα είναι να σκύψουμε από πάνω και να δούμε πραγματικά το πρόβλημα.
Δεν ξέρω εγώ στην Καλαμάτα. Μην μοιράζουμε και λεφτά δεξιά-αριστερά και τα ξεπληρώνουμε όλοι μαζί μετά. Έτσι, στο δεξι... όνομα της εστίασης. Έτσι. Σωστά. Τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Ναι. Πολλά καταστήματα της εστίασης, δεν ξέρω στην Καλαμάτα, αλλά στην Πάτρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι, προφανώς. Πώς να ανοίξει η Αθήνα. Εγώ θα σου πω για την Αθήνα, θα σου πω για την Πάτρα, που είναι η πρωτεύουσα. Τι να ανοίξει η Αθήνα, όταν το μισό προσωπικό από τα μαγαζιά, επειδή τυχαίνει και μιλάω, έχουν φύγει, έχουν πάει σπίτια τους. Έτσι, πώς να ανοίξουν προσωπικό, δεν βρίσκουν τα μαγαζιά να ξεκινήσουν. Άλλο κεφάλαιο αυτό μεγάλο. Δεύτερον και κυριότερο, τουρισμός ακόμα δεν έχει μπει στην Αθήνα. Ποιος θα πάει να φάει στα εστιατόρια τα καλά που τα τελευταία χρόνια κάνανε πέντε πράγματα γύρω από την ελληνική κουζίνα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Συγγνώμη, πριν 15-20 μέρες ήμασταν κλεισμένοι. Ναι. Δεν μπορούν ξαφνικά μέσα 15 μέρες να δουλεύουν ρολόι και να νομίζουν ότι επειδή ανοίξαν τα μαγαζιά μας τελειώσαν τα προβλήματα. Mm. Μη σου πω ότι τώρα μαζεύονται μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί τώρα τα βλέπουμε τα προβλήματα. Ναι, Μανώλη, αν μπορείς το άλλο το διπλό πλάνο, γιατί έχουμε. Είναι λίγο στενό αυτό. Συνεχίζουμε. Και επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσεις, υπάρχουν καταστήματα τα οποία έκαναν εγκαίνια λίγο πριν το δεύτερο COVID. Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν έχουν πάρει τίποτα. Έτσι ακριβώς, και αυτό λέμε. Γιατί και πέρσι καταστήματα που ανοίξανε πέρσι, πριν την πρώτο, μετά την πρώτη, πανδημία, συγγνώμη, πρώτη καραντίνα που είχαν, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρανε 3-4 μήνες, δώσανε μεροκάματα, κάνανε, ράνανε, έχουν έξοδα. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξαναγίνω από τα ίδια, πρέπει να σκέψουμε άλλο πρόβλημα και να δούμε μια διαφορετική φόρμουλα. Μπορεί και με λιγότερα χρήματα, δεν ξέρω, να βοηθηθούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση κάποιοι συνάδελφοι. Ξαναλέω, δεν βγαίνουμε και απλά μοιράζουμε δεις. Σκύβουμε πάνω από το πρόβλημα, το βλέπουμε και βοηθάμε το σωστό. Αυτός που έχει, είναι και ψιλοπυροτέχνημα, τα λέμε γιατί υπάρχουν, ας μην τον βοηθήσουμε ρε παιδιά στην τελική, να βοηθήσουμε όμως το σωστό. Μην αφήσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, μια κρίση και χαθούν άνθρωποι που πραγματικά δεν έπρεπε να χαθούν. Εγώ αυτό έχω να πω όσον αφορά το θέμα αυτό. Τι? Αλλά είναι καθαρά θέμα πολιτείας, έτσι. Θέμα πολιτείας και αυτό αφορά κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, γιατί οι κονδύλια βγουν από εκεί. Τι σου έχει αφήσει εσένα αυτή το lockdown τόσων πολλών μηνών? Τι σου έχει αφήσει, δηλαδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, το ξαναλέμε πάλι αυτό. Απλά προχωράμε κάπως καλά στα εμβόλια και νομίζω, ναι, ότι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι μια ανάμνηση, αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα έχουν πετάξει και τις μάσκες. Τι αφήνει πίσω σε σένα, στην οικογένειά σου, στα αδέρφια σου που έχετε το μαγαζί, τι σου αφήνει, τι αναμνήσεις σου αφήνει? Θα σου μιλήσω πρώτα σαν άνθρωπος, έτσι όχι σαν επιχειρηματίας, σου πέρασε όλο αυτό. Όπως όλος ο κόσμος, είναι μια ψυχολογία τραγική. Δεν περίμενα να ζήσω αυτό το πράγμα, να μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Να κάνω Πάσχα σπίτι μόνος μου, να βλέπω άνθρωπο στον δρόμο, επειδή είμαι και ένας κοινωνικός άνθρωπος, μιλάω, με ξέρεις, να βλέπω κόσμο και να φοβάμαι πώς θα το χαιρετήσω. Ή να έρθεις στο μαγαζί σου και να βλέπεις την περιοχή να μην υπάρχει ούτε. Εντάξει, ένα, πάμε λοιπόν εξεπιχειρηματικό. Πάμε εξεπιχειρηματικό. Να μπαίνεις ένα μαγαζί που, όπως είπες, δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ τον κόσμο και όλους. Αγαπητό στην Καλαμάτα, κάθε μέρα σχεδόν γεμάτο. Και δεν το λέω για το οικονομικής πλευράς, θα φτάσω και σε αυτό. Μιλάω στο θέμα ψυχολογίας. Όταν κάνουμε τη δουλειά αυτή και την κάνουμε ράι και την αγαπάμε. Όταν βλέπεις τον κόσμο και περνάει καλά, παίρνεις και εσύ τα πάνω σου που λέμε, έτσι γεμίζεις. Όταν λοιπόν σου στερούν αυτό το πράγμα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, μετά αρχίζεις και έχεις άλλα προβλήματα. Ψάχνεις, λες τι γίνεται τώρα, πού πάω, τι κάνω. Και έρχεται και το οικονομικό μετά που μαζεύεται και λες. Και να πούμε για εσένα, επειδή γνωρίζω, εσύ ξεκίνησες την καριέρα σου δουλεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις. Και μετά ανοίγοντας σιγά σιγά τη δική σου επιχείρηση με τα αδέρφια σου. Δηλαδή είσαι στο χώρο της εστίασης πόσα χρόνια? Από 16 χρονών, είμαι 39, από 16 χρονών. Από 16 χρονών λοιπόν δουλεύεις σε αυτό, ναι, το γιατί χώρο. Γιατί μου άρεσε αυτή η δουλειά, μου άρεσε η επικοινωνία με τον κόσμο. Φοβερό. Και αυτό λέμε τώρα μεταξύ μας κάποιοι άνθρωποι της ηλικίας που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ότι πόσο ωραία περνάγαμε τότε. Δουλεύαμε, ευχαριστιόμασταν τα ποτά μας, τις βόλτες μας. Είναι να είναι στο DNA σου, εσύ τη δουλειά που κάνεις, την αγαπάς. Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αυτό έλεγα σε πολλοί κόσμο. Εντάξει, ο καθένας, όπως είπα και πριν, βρήκε μια φόρμουλα, ψιλοκαλύφθηκε. Θες ένα delivery, θες ένα πακέτο. Δεν, μην κορυδευόμαστε. Καλύφθηκε έτσι λίγο να μαζέψει ό,τι μπορεί. Η ψυχολογία, το να μπαίνεις σε ένα μαγαζί στημένο και να το βλέπεις μέσα με αράχνες και με πράγματα σκοτεινό. 10 η ώρα μαζί τα λέγαμε. 10 η ώρα να βγαίνω στην πλατεία της Καλαμάτας, αυτή την πόλη που κάθε μέρα έχει ζωή και να μην βλέπεις άνθρωπο. Σε πιάνει λίγο η ψυχή σου. Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα στο... Ανοίξατε, okay, χωρίς μουσική, με μια απόσταση ασφαλείας το ένα τραπέζι από το άλλο.
ο κόσμος τις πρώτες μέρες που άρχισε να έρχεται σιγά σιγά στο δικό σου μαγαζί, στο Κάρδαμο, πώς το τι ψυχολογία είχε? Εντάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τον βλέπεις από την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί. Το πώς έρχεται, πώς κοιτάει, το πώς θα μιλήσει, το πώς θα δει δίπλα του, πώς τσεκάρει με το μάτι τις αποστάσεις πολλές φορές και θα πει την άποψή του. Εντάξει, είναι το λογικό και το περιμέναμε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, επειδή το λέει και ο κόσμος και επειδή μου αρέσει και εμένα, είμαι ένα μαγαζί που κάνω ό,τι λέει ο νόμος. Ειδικά ό,τι αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να το παίξω, αλλά στο υγειονομικό κομμάτι είμαι η αποστάση με τα συμπτικά μου. Γιατί το λέω αυτό? Άρα δεν έχω πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο, γιατί ερχόμενος στο μαγαζί βλέπει μια κατάσταση normal, σωστή. Αλλά σας είπα ότι φαίνεται ότι ο κόσμος ψάχνεται. Είναι πιο μαζεμένος. Mm-hmm. Αυτή την άποψη ψάχνεται, έτσι, δεν το λέω κακοπροαιρετά. Είναι φοβισμένος. Και είναι και λογικό αυτό το πράγμα. Όταν ένα χρόνο σπυροβολάνε τα αυτιά ότι τα δικά μας μαγαζιά έχουν το πρόβλημα και ξαφνικά τους ξανανοίγουν να βγει ο κόσμος έξω, λογικό, δεν είναι να βγει άλλος φοβισμένος? Από εδώ και πέρα τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Εντάξει, από εδώ και πέρα θα είναι, καταρχάς θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό για όλους μας. Δεν ξέρω πότε θα ξαναλειτουργήσει η νύχτα, mm-hmm. που είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην Ελλάδα. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει νύχτα. Έτσι, δουλεύει πόσος κόσμος mm-hmm. εκεί. Είτε αρέσει, είτε να αρέσει κάποιος αυτό. Έχουμε ξεχάσει ότι δουλεύει πόσος κόσμος, πόσους προμηθευτές, πόσα μαγαζιά. Η εστίαση, όπως είπα και πριν, θα δείξει για μένα από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά. Εντάξει, καλοκαιράκι τώρα, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση, θα ψευτοδουλέψουμε όλοι. Από Οκτώβριο και Νοέμβριο θα αρχίσουν να μαζεύονται και άλλα τα έξοδα. Θα μαζευτεί και ο κόσμος. Εκεί θα φανεί η πραγματική ζημιά για τον κλάδο το δικό μας. Που θα τολμήσω να πω ποιος θα μείνει, ποιος δεν θα μείνει. Μεγάλη κουβέντα αυτό και κακώς το λέω, αλλά δυστυχώς εκεί οδηγεί την κατάσταση. Και όσον αφορά τον καταναλωτή, σας είπα και πριν, ναι, βλέπω κάποιες καινούριες συνήθειες που πλέον δεν θα κοιτάει μόνο το να φάει καλά, για να μιλήσω για το κομμάτι το δικό μου. Mm-hmm. Θα κοιτάει το να φάει καλά, καλές συνθήκες καθαριότητας, προσοχής. Αυτό το έχουμε ακόμα, πιστεύω, για τουλάχιστον μια διετία στο DNA μας. Mm-hmm. Αυτό με το ωράριο, πώς το κρίνεις εσύ τώρα, δηλαδή? Κοιτάξτε, ότι... να γελάς. Ναι, είναι να γελάς. Και εγώ πιστεύω ότι είναι να γελάς αυτό. Έχω πρόβλημα εγώ που πουλάω φαγητό. Πόσο ένας συνάδελφος πουλάει ποτό. Δηλαδή, συγγνώμη, 12 ώρα πρέπει να έχουν φύγει 10 γη. Δηλαδή, 10.30 ώρα πρέπει να σταματήσω να σερβίρω. Έτσι, 10.30 ώρα. Είχα πάει στο ιστορικό κέντρο την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα από τους πεζόδρομους αυτούς που έχουν και εστιατόρια, και εμφανίστηκε το πυροβολικό της αστυνομίας γύρω στις 12 και 4, 12 και 20. Αναγκάστηκαν εκεί οι ιδιοκτήτες, έκλεισαν τα πάντα και εξαφανίστηκε ο κόσμος. Δηλαδή. Και μετά ο κόσμος όλος αυτός συγκεντρώθηκε σε κανένα πλατεία, σε κανένα πάρκο. Έτσι. Ναι, ρε Θοδωρή, λογικό είναι. Λογικό είναι. Πες με το, εγώ θυμάμαι ότι... Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα. Προφανώς, γιατί εγώ πριν ανοίξω το μαγαζί, γιατί τώρα δεν έχω χρόνο, είμαι όλη μέρα στο μαγαζί, ήμουν και εγώ ένας από τους πελάτες που πέρασα μια βόλτα πάνω να πιω από το. Το έζησα και εγώ το σκηνικό αυτό που λες. Να μπαίνει η αστυνομία μέσα και να παίρνω τη γυναίκα μου και τους φίλους μου και να φεύγουμε, λες και ήμασταν. Τέλος πάντων, δεν πήγα σπίτι μου. Ναι. Συνέχισα σε μια γωνία και εγώ πια το ποτό μου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είχε φτάσει στα ωριά του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο κόσμος είχε φτάσει στα ωριά του και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Τους τελευταίους μήνες ο κόσμος δεν πίστευε κανέναν. Δεν κρατιόταν πλέον ο κόσμος. Ούτε ο συνάδελφος με το μαγαζί φταίει, ούτε η αστυνομία φταίει. Είναι το θέμα, είναι, σας λέω, γενικό. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για ρομπότ. Κάπως κάσανε. Πού πιστεύεις, γιατί η πολιτική, ας πούμε, σε συνεργασία με τους λοιμοξιολόγους, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, δεν καταλαβαίνει τον κόσμο σε πολλές περιπτώσεις. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που είχε πολιτική, επειδή κάναμε και κάποιες κουβέντες με πολιτικούς, θες έτσι μας είπανε, θες έτσι πιστεύουνε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για αυτούς το πώς θα το χειριστούν. Για μένα όλο το θέμα ήταν καθαρά ιατρικό και λοιμοξιολόγοι. Τουλάχιστον αυτό τρώγαμε και αυτό μας λέγανε, και ακόμα και τώρα η πολιτική, έτσι. Όταν εγώ είμαι πολιτικός και έχω σε ένα λοιμοξιολόγο και μου κάνεις μια πρόταση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν μπορώ και εγώ να κάνω το αντίθετο. Κατάλαβες το λοιμοξιολόγο? Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή τώρα για μαγκές πολιτικές το πάρω πάνω μου. Οκ. Mm-hmm. Όταν είναι και παγκόσμιο αυτό το πράγμα. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι αρνητής του ιού. Ο ιός υπάρχει και θα υπάρχει για καιρό ακόμα και πρέπει να ζήσουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι λίγο να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία όλοι και να το δούμε διαφορετικά. Αλλιώς η πολιτεία, αλλιώς εμείς τα μαγαζιά μας, αλλιώς ο καταναλωτής, για να μπορέσουμε να βγούμε όσο γίνεται καλύτερα από αυτό το πράγμα. Και οικονομικά και ψυχολογικά. Πώς βλέπεις το καλοκαίρι φέτος στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα? Η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια είναι must. Και ένα πράγμα με στεναχωρεί φέτος, γιατί που περνάμε όλο αυτό, είναι ότι είχε μια άνοδο η Καλαμάτα και δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει με τον τουρισμό. Θα έχουμε κόσμο, μην κοροϊδεύω. Μας κάθε Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος μας τιμάει.
Γιατί έχουμε τρομερά μέρη, έχουμε τρομερές παραλίες, τρομερά μαγαζιά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια τα έχουμε κουβεντιάσει και οι δυο μας, γίνεται και ένα άνοιγμα στον τουρισμό. Θες με φαγητό, θες με ωραία μαγαζιά, θες με εξυπηρέτηση. Και πραγματικά στεναχωριέμαι που αυτό το timing πέρσι και φέτος έπιασε την καλάματα δεν μπορεί την έπιασε. Κατά τα άλλα είμαι πολύ αισιόδοξο, γενικά για τη Μεσσηνία. Γενικά. Η παραλιακή ζώνη. Η παραλιακή ζώνη είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα που θα έπρεπε για μένα να ασχοληθούν και εσύ και πολλά τοπικά μέσα της Καλαμάτας. Αυτή η παραλία πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα. Όχι, ρε Θοδωρή, καθόλου. Μην κοροϊδευόμαστε. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι και οι επαγγελματίες κάτω και πολιτικοί θεσμοί στην πόλη. Τώρα γιατί δεν έχει γίνει το άνοιγμα της Κρήτης, λέω εγώ, ώστε να φύγουν τα αυτοκίνητα από πάνω και να γίνει μια ωραία ανάπλαση στην παραλιακή, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη σε άλλες περιοχές, και να δειχτήκαν τα μαγαζιά και η περιοχή. Δεν μπορώ να ξέρω και πραγματικά δεν είναι θέμα δικό σας. Εσείς δεν είναι θέμα δικό σας, αλλά πλέον σαν φορέας πλέον της. Εννοείται, το θέσαμε αυτό. Της πόλης με τον κύριο Μαλαπέτσα και με τον κύριο Χρυσομάλη και τους άλλους και τα άλλα μέλη της δίκης. Έχετε συζητήσει, τι προτάσεις μπορείτε να κάνετε. Προφανώς. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τον κύριο Δήμαρχο. Και τον κύριο Ζαγάκο που είναι εδώ. Εννοείται. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τον κύριο Δήμαρχο και θέσαμε το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής και είπε, παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό και το είπα και εγώ έτσι. Αν δεν ανοίξει Κρήτη, δεν μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα. Και έτσι δεν είναι, Θεοδωρή. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί κάποτε λέγαμε φταίει η μεγάλη διαδρομή από Αθήνα προς Καλαμάτα. Τα μυαλά μας. Τώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Φταίει το Ναύπλιο γιατί είναι πιο κοντά. Α, και εμείς δεν είμαστε μακριά. 2 ώρες είμαστε από την Αθήνα. Το Ναύπλιο έχει τελείωσει. Συγγνώμη, καλά. Την ώρα που φτιάχνει και ο δρόμος, το Ναύπλιο έχει θέμα. Το λένε οι ίδιοι για την Καλαμάτα. Ναι, έχει μειωθεί λίγο ο τουρισμός τους. Παρ' όλα αυτά δεν ρίξανε και τις τιμές κάποια στιγμή για να ξαναμαζέψουν πάλι τον κόσμο. Βρήκανε. Νομίζω ότι πρέπει και ο Δήμος να ασχοληθεί, αλλά και εσείς να πιέσετε το Δήμο. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εμείς τώρα που έγινε η σχέση του Συλλόγου καταγράφουμε τα προβλήματα και τα προβλήματα είναι χρόνια. Δεν είναι από χτες, ούτε μπορούν να λυθούν μέσα σε μια μέρα. Άλλα θέματα έχει το ιστορικό κέντρο που ζητάνε πεζοδρομίες και καλά κάνουν και ζητάνε πεζοδρομίες οι άνθρωποι για να δουλέψουν και να αμορφύνει η περιοχή. Τα παίρνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο ιστορικό κέντρο, δεν υπάρχει λόγος. Άλλα προβλήματα έχει το κέντρο της Καλαμάτας, άλλα προβλήματα έχουν ξαναλύσει στη Μαρίνα, άλλα στην παραλία. Ωραία. Πάμε τώρα να κλείσουμε το κομμάτι αυτό με μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω σε ό,τι αφορά το COVID και το lockdown. Τι ζητάτε εσείς από την πολιτική ηγεσία, τι ζητάτε για να αντιμετωπίσετε τα πιθανά προβλήματα που έχουν προκύψει? Το μόνο που ζητάμε, το πιο σοβαρό, σου είπα ότι να κάτσει να μιλήσει με, πλέον υπάρχουν οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες μέσα από το χώρο, που εκπροσωπούν τη δουλειά τους, όχι απλά να κάνουμε καριέρα, να καταγράψει τα προβλήματα της εστίασης, γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα της εστίασης. Αν θες για μένα, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, να γίνει και ένας διαχωρισμός της εστίασης, να ξεχωρίσουμε το κλαμπ, το ποτό, το φαγητό, ώστε να υπάρχουν διαφορετικοί, ξέρεις, κώδικοι και κάδοι για την κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Και σύμφωνα από αυτό να στηριχτεί μια τελείως διαφορετική δομή και να ξεκινήσω από την αρχή. Ένα σταθερό ΦΠΑ για μια πενταετία, μια άνετη πρόσβαση σε τράπεζες, σε κάποιους συναδέλφους να μπορούν να επενδύσουν στα μαγαζιά τους. Οι εισφορές μας, να δουν λίγο τις εισφορές των υπαλλήλων. Δηλαδή, εγώ π.χ. το μαγαζί, έχω 25 άτομα προσωπικό. Έμενε η βαρδιά μου για να δουλέψει. Σάββατο λέω, πρωί και βράδυ, έχω 7 και 7 άτομα. Όλα αυτά είναι ασφαλισμένα και έτσι πρέπει. Δεν πρέπει λοιπόν εγώ και κάποια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κόσμο και δουλεύει να το δούμε, να κάνουμε μια διαφορετική εισφορά. Δεν μπορώ να έχω την ίδια εισφορά με έναν συνάδελφο που έχει ένα εμπορικό και έχει 2 υπαλλήλους. Μη κανένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτσε να το δεις, γιατί και εσύ χάνεις και εγώ χάνω. Ούτε να κατεβαίνει έλεγχος και να κρύβεται ο υπάλληλος και να είναι ανασφάλιστος, ούτε και το κράτος να ζημιώνεται. Δεν υπάρχει λόγος. Βρίσκουμε μια φόρμουλα, κλείνουμε εκεί που συμφέρει και τους τρεις. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έλεγχος. Το λέμε κάθε μέρα έλεγχος, πραγματικός έλεγχος. Όχι όμως να πας στο Κάρδαμο και στον Γκίς μόνο, γιατί γίνονται και αυτά τα πράγματα. Ναι, έλεγχος. Έλεγχος. Δεν είναι παραβάτης, αφαίρεση άδειας. Φτιάχνουν τα πράγματα μέσα στο δωρή. Και βέβαια θα ζητάτε και την παράταση ωραρίου τώρα, γιατί... Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Έχετε κάποια ενημέρωση ότι θα αλλάξει αυτό? Νομίζω 7 Ιουνίου. Τελευταία αυτή που έχουμε 7 Ιουνίου θα ανακοινώσει κάποιους χώρους εξτρά και ότι θα απελευθερώσει το ωράριο. Και τη μουσική και μάλλον. Ναι. Θα δώσει όλα αυτά on the record, όπως θα μαθαίνουμε τόσο καιρό. Οκ. Okay. Αλλά αυτό είπα, δεν στο βάζω καν δηλαδή στο φάκελο τι πρέπει να κουβεντιάσουμε για την εστίαση που πρέπει να γίνει από Οκτώβρη και Νοέμβρη. Αυτό είναι άμεσο, πρέπει να γίνει. Εστίαση, διασκέδαση χωρίς μουσική, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ βρίσκεται ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης, Γενικός Γραμματέας
του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής και ιδιοκτήτης του Κάρδαμου, για τους ακροατές, γιατί έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και από τη σελίδα του ΚΙΣ ζωντανά με εικόνα αυτή την ώρα. Πάμε λίγο να φύγουμε από όλα αυτά. Πώς άνοιξε το Κάρδαμο, η κουζίνα, βάλατε καινούργια πιάτα. Πάμε στο εκεί που, αυτό που αγαπάς περισσότερο από όλα, το μαγαζί αυτό που έχεις δημιουργήσει. Το Κάρδαμο ξεκίνησε πριν 11 χρόνια. Θέλαμε τον αρφό μου να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να, όλα αυτά που είχαμε δει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είχαμε δουλέψει και όπως προανέφερα μια δουλειά που την κάνουμε 16 χρόνια και δύο γιατί μας αρέσει, θέλαμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό. Και τολμήσαμε ότι κάναμε και το μεζοδοπολείο, ιστορικό κέντρο. Ναι. Και το κουκλάκι που λένε όλοι. Ναι. Και παρουσιάσαμε κάποια φαγητά, ελληνικά φαγητά, γκουρμέ όπως λέγανε τότε και γέλαγα. Και έλεγα, ρε παιδιά, άμα η τηγανιά με το μανιτάρι είναι γκουρμέ, εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων. Και κάποιες γεύσαν από την Ελλάδα, οι οποίες, εντάξει, ρε φίλε, χρειαζόντουσαν και λείπανε, πραγματικά λείπανε. Αλλά όταν κάνεις κάτι με αγάπη και ψάχνεσαι γι' αυτό και το υποστηρίζεις σωστά, πραγματικά πιστεύω ότι και ο κόσμος θα αγκαλιάσει. Για μένα το Κάρδαμο είναι παιδί μου. Όπως είναι για τον αδερφό μου, έτσι. Εγώ έχω πει ότι είναι μεγάλη σου αγάπη. Δηλαδή, ζεις, ξυπνάς και κοιμάσαι με τη... Δηλαδή, είναι... όπως είναι για σένα ο σταθμός σου. Ναι, έρχεσαι εδώ πέρα και παίρνεις 100 χρόνια ζωής. Βέβαια. Πολλά χρόνια. Κι εγώ. Πάρα πολλά χρόνια. Και το Κάρδαμο τελευταία χρόνια προσπαθούμε να προλαβαίνουμε εξελίξεις, γιατί και η γαστρονομία εξελίσσεται, έτσι. Ειδικά τελευταία χρόνια. Και τι εννοώ εξελίσσεται. Φεύγουμε κομμάτι-κομμάτι. Φύγαμε το μεζεδοπολείο, προσθέσαμε κάποια άλλα πιάτα. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε πιο εστιατόριο, με ελληνική κουζίνα, διαφορετικά μαγειρεμένα. Πήραμε το φαγητό της μαμάς και της γιαγιάς, το προσαρμόσαμε λίγο διαφορετικά. Γιατί αυτή είναι η τάση πλέον, κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ, μεζεδοπολία, να είμαστε καλά, υπάρχουν το ιστορικό κέντρο, κάναμε την αρχή, φέραμε κάτι καινούργιο. Τώρα πάμε για κάτι άλλο. Όχι, όχι, κρασί, κρασί, ελληνικό κρασί εφιαλωμένο, να μάθει ο κόσμος τα κρασιά μας, γιατί έχουμε τρομερά κρασιά, ελληνικές ποικίλες και τρομερούς παραγωγούς. Να αλλάξει λίγο η νοοτροπία του κρασιού, του ακριβού και της φιάλης, να φέρουμε λοιπόν επαφή στον κόσμο με κρασιά, με τοπικά προϊόντα, με τέτοια μαγειρέματα. Είναι ωραίο πράγμα. Όχι, είναι γεγονός ότι έχετε καταφέρει και έχετε κάνει το Κάρδαμο brand. Δηλαδή να είναι γνωστό όχι μόνο στην Εσσηνία, να είναι γνωστό και στους ξένους που έρχονται. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Μέχρι που το βίωσα και δεν ξέρω, μπορεί κάτι να γελάσουν. Ένα μεσημέρι στην Αθήνα περπάταγα. Και με σταμάτησε ένας άνθρωπος και μου λέει στο τάδι. Ναι. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, είναι λίγο συγκινητικό για μένα, γιατί σου λέω δεν το βρήκα. Και όταν κάτι το βρίσκει και το φτιάχνεις, το αγαπάς περισσότερο. Γι' αυτό και πολλές φορές είμαι πάνω από το μαγαζί μου και πάνω από τον πελάτη. Ήταν εντάξει, έφαγες καλά, πέρασες καλά, σ' άρεσε αυτό. Πάντα πρέπει να ακούς τον πελάτη, γιατί ο πελάτης σε πάει. Είστε τρία αδέρφια. Τρία αδέρφια. Ναι. Αυτή η συνεργασία πώς είναι, έτσι, μεταξύ σας. Εντάξει, έχει τις κόντρες της. Α, έχει. Ναι. Έχει αρκετές, αλλά στο τέλος της βάρδιας είμαστε αγκαλιά. Ναι. Να θεωρήσω ότι εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είμαι αυτός που κάνει πίσω πάντα, να ξέρεις. Όσο καλό σου φαίνεται, εγώ είμαι αυτός που κάνει πίσω πάντα. Όσο αφορά τα αδέρφια μου. Σε τίποτα άλλο δεν κάνω πίσω. Αλλά όσο αφορά τις σχέσεις με τα αδέρφια μου, αρκετές φορές κάνω πίσω. Ο ένας αδερφός έχει την κουζίνα. Έχει την κουζίνα και ευτυχώς δεν έχει καμία επαφή. Ευτυχώς το λέω γι' αυτό, δεν έχει καμία επαφή έξω, γιατί δεν γίνεται να έχεις και τα δύο. Έλεγα ότι θα πεις κάτι άλλο, αλλά. Όχι, εντάξει. Και είναι και πολύ καλός. Ναι, από ό,τι λένε και από ό,τι έχει δείξει είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί το αγαπάει. Το αγαπάει και ξεκίνησε από πολύ, θα πω, χαμηλά, έτσι, δηλαδή μπήκε σιγά. Λάτζα, σαλάτες, για να φτάσει σε μια κατάσταση και να το ψάχνει. Και ακόμα διαβάζει και ακόμα κάνει πράγματα. Ο μικρότερος. Ο μικρότερος δεν πάει, πολύ φτιάχνει με τα δικά μου, ναι. Έξω, γη. Ναι, το αρέσει να είναι... Μια χαρά. Μια χαρά, επικοινωνιακός. Καλό παιδί και πάρα πολύ καλό παιδί. Καλό παιδάκι. Καλώς είναι. Ωραία. Τρία αδέρφια λοιπόν και συνεχίζεται ακάθεκτη. Με το Κάρδαμο. Κάτι άλλο για το μέλλον που μπορεί να... Δεν μπορώ να ξέρω. Θα κάτι μου είχες πει, τώρα δεν θέλω να το πω. Υπήρχε κάτι, αλλά μας έπιασε καραντίνα. Το παγώσαμε, πάει αυτό. Σίγουρα υπάρχουν ιδέες. Σίγουρα υπάρχουν σχέδια. Αλλά να σου πω μια αλήθεια, γιατί τα λέμε όλα μεταξύ μας. Να κάνω κάτι άλλο. Τα λέγαμε και προχθές. Θέλω και συνεργάτες όμως. Ναι, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Θέλω και συνεργάτες. Θεωρείς ότι η περιοχή στερείται προσωπικού που μπορείς να επανδρώσεις μια τέτοια επιχείρηση. Δεν είναι θέμα περιοχής. Γιατί βλέπω ότι διαμαρτύρονται πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Αυτό είπα πριν, θα πούμε για το προσωπικό. Δεν είναι μόνο θέμα περιοχής πλέον. Είναι γενικό το φαινόμενο. Όπως είπα και Αθήνα. Εγώ Αθήνα μιλάμε εστιατόρια καλά, μεγάλα, που είχαν 10 και 15 μαγείρους, γιατί όλα τα φτιάχνουν εκεί, έτσι. Υπάρχει αυτή. Δεν βρίσκουν κόσμο να δουλέψουν. Κόστο να βάρει τον προηγούμενο να κάνω. Έχει θέμα. Βρίσκει προσωπικό. Είναι γενικότερα ένα θεματάκι.
η δουλειά μας όσον αφορά μάγειρες. Ανέφερες την Κώστα Ναβαρίνο. Τι σημαίνει η Κώστα Ναβαρίνο για την περιοχή μας, για σένα? Για μένα είναι το α και το ω. Mm-hmm. Όσο κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν διαφορετικά, μην κοροϊδευόμαστε. Έχει δώσει τόσα πολλά στην περιοχή και τουλάχιστον μένα δεν έχει πάρει κάτι. Εμείς το ζήσαμε πάντως πέρυσι αυτό, γιατί κάναμε το Kisson Tour σε όλη αυτή την περιοχή και σε επιχειρήσεις, beach bars κτλ. Και πραγματικά είδαμε ότι είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη περιοχή και θα φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μήπως εκεί τα πρέπει να πάτε να ανοίξετε και ένα κάρδαμο για μένα. Πρόταση τώρα έκανα. Ξέρεις τίποτα? Ξέρω ότι γίνεται χαμός εκεί. Δηλαδή αρχίζει και... Όχι, είναι μια περιοχή τρομερή και επειδή έκανα και εγώ μια βόλτα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν λέω στοιχεία, με ένα φίλο, αυτό μου λέει ότι τέτοιες επενδύσεις δεν υπάρχουν, μου λέει, στην Ελλάδα. Λέει. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά, δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, που ήξερε τις εταιρείες με τα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται κάτω. Το Κώστα Ναβαρίνο για τη Μεσσηνία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Με συνεργασίες του τοπικούς φορείς και γενικότερα άνθρωποι της Μεσσηνίας, να τους βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί σου λέω έχουν κάνει πράγματα χωρίς να ζητήσουν τίποτα. Και να κλείσουμε μια ευχή σου για την εστίαση γενικότερα, σαν Γενικός Γραμματέας. Να πάνε όλα καλά, υγεία και δύναμη για όλους τους συναδελφούς, γιατί περάσανε πολύ δύσκολα. Πολλή δουλειά το καλοκαίρι και να είμαστε κι εμείς, μιλάω για τον κλάδο μας, προσεκτικοί όσον αφορά την επανέναρξη δουλειάς μας, έτσι. Να προσέχουμε τις αποστάσεις όσο καιρό υπάρχουν ακόμα, να φοράμε τις μάσκες μας. Καλά, για πρώτη ύλη και ποιότητα δεν κάνει να μιλήσω, θεωρεί ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Μην μπαίνουμε σε αυτά. Λέμε για τα άλλα. Προσοχή στα θέματα του COVID. Εσύ εμβολιάστηκες. Εγώ εμβολιάστηκα προχτές και αυτό και την Παρασκευή, Θεοδωρή, ναι, γιατί δύο μέρες... Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί, πυρετό, είχες... κάποια δέκατα πόνο στο σώμα, όπως κάθε εμβόλιο. Ναι. Μην ανησυχείς. Όχι, δεν ήταν κάτι το πιο... Όχι, όπως κάθε εμβόλιο. Ναι. Εγώ τα τελευταία 4 χρόνια κάνω και το εμβόλιο της γρίπης, γιατί πέρασα από πνευμονία πριν 4 χρόνια. Ναι. Να το πούμε και αυτό, γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι τα πράγματα είναι έτσι. 14 μέρες, 39 πυρετό. 7 κιλά έχασα με την απλή γρίπη. Νοσοκομείο, οξυγόνο και εγώ και η γυναίκα μου. Μάλιστα. Άρα μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτή η παλιά αρρώστια κορονοϊός, έτσι. Ωραία, ωραία. Ναι, εμβολιάστηκα γιατί πιστεύω ότι μέχρι και 15-20 Ιουνίου, όποιος θέλει να δουλέψει τη δικιά μας δουλειά, θα σου πει κάτι. Κάντο για να μπορέσει να δουλέψει. Έτσι, και έτσι θα πάει. Και δεν τυχαίο ότι μετά να ξυπάρχουν 3-39, ο κόσμος εμβολιάζεται. Ο κόσμος θέλει να δουλέψει, ο κόσμος θέλει να βγει. Ναι, δεν αντέχει άλλο. Θέλει να βγει. Δεν αντέχει άλλο. Ας σταματήσουμε λίγο αυτό με το εμβόλιο, αρνητές. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το απόλαυσα αυτό σήμερα εδώ που ετοιμάσαμε. Ήταν τέλεια. Και εμείς θα τα λέμε εδώ. Είμαστε και γείτονες εξάλλου. Και μακάρι να μπορέσουμε λίγο να πατήσουμε στα πόδια μας όλοι και να κάνουμε και ένα άλλο event που έχουμε πει. Βεβαίως. Και να είναι και ο σταθμός σου κάτω. Βεβαίως. Σαν σύλλογος, έχεις τα κάρτα μου, ας το κάρτα μου αργεί ακόμα. Βεβαίως. Ένα χώρο στο λιμάνι τώρα που η καρδιά χτυπάει εκεί πέρα. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είσαι από τους ανθρώπους που πάντα μας δίνει βήμα και πάντα μας βοηθάει. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, στο πανηγύρι.